Okay, συνεχίστε. Okay. Συνεχίζουμε λέγοντας ότι το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι το πρώτο κίνημα, καλλιτεχνικό κίνημα στην ιστορία της φωτογραφίας εναντιώθηκε στα μεγαλύτερα, στα όπλα της φωτογραφίας. Δηλαδή, δεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα μέσα τα οποία είχε, αντίθετα προσπάθησε να τα καταπολεμήσει με κάποιο τρόπο. Η προσπάθεια από μέρους τους να χρησιμοποιήσουν το φωτογραφικό μέσο για να δημιουργήσουν έργα τέχνης έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου η εισαγωγή της στεγνής πλάκας αλλά και το ρεφλέξ μηχανών αυξάνει δραματικά τον αριθμό των φωτογράφων αλλά και των φωτογραφιών, οι οποίες όμως οι περισσότερες δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από απλές καταγραφές βέβαια. Άρα, ο πικτουριαλισμός ήταν μια μορφή αντίδρασης σε αυτό το φαινόμενο, καθώς και στο φαινόμενο της βιομηχανοποίησης, η οποία, όπως ξέρουμε, ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση εκείνη την εποχή. Και θέλανε να, και προσπάθησαν να δημιουργήσουν εικόνες που αποτελούσαν έκφραση του ατόμου και όχι απλά παράγωγα μιας μηχανής. Ακόμα, επιχειρούσε να ξεφύγει από το ρεαλισμό με τον οποίο η φωτογραφία είχε τόσο πολύ στενά συνδεθεί. Εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, τον οποίο συνειδητά ή ασυνείδητα προσπαθούν να κάνουν, μεταξύ αλήθειας και ομορφιάς. Για αυτούς η φωτογραφία ασχολιόταν περισσότερο με την εξωτερική αλήθεια και όχι με την εσωτερική του ατόμου. Και ενώ θεωρούσαν ότι αυτές οι δύο έννοιες μπορεί να είναι και αντίθετες ή άσχετες μεταξύ τους. Δεν θεωρούσαν δηλαδή ότι η αλήθεια και η ομορφιά μπορεί να συμβαδίσουν. Πίστευαν πως οι φωτογραφίες πρέπει να προκαλούν τη σκέψη και τις αισθήσεις. Οι φωτογραφίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εικόνες, pictures, όπως και οι άλλες χειροποίητες εικόνες της εποχής εκείνης, και να ακρίνονται από την ικανότητά τους να δημιουργούν συναισθήματα στο θεατή και όχι τόσο από την ακρίβεια της περιγραφής τους. Η ιδιαιτερότητα του κάθε φωτογράφου και της κάθε φωτογραφίας τονιζόταν και από τη μοναδικότητα της κάθε εκτύπωσης. Είναι πολύ σημαντικό για τους πικτοριαλιστές το κάθε αντίτυπο της φωτογραφίας να είναι ξεχωριστό, να είναι μοναδικό, όπως είναι και ένας ζωγραφικός πίνακας κάπως. Χρησιμοποιούσαν, γι' αυτό έδιναν και πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εκτύπωση, πέρα από τη λήψη. Η εκτύπωση για τους πικτοριαλιστές είναι ένα πολύ κυρίαρχο στοιχείο. Δεν είναι κάτι που το ξεπερνάνε έτσι απλά. Το παλεύουν πάρα πολύ. Χρησιμοποιούν πλατινοτυπίες και επίσης χρησιμοποιούν διαφορετικά χαρτιά, διαφορετικά είδη χαρτιών, από πολύ λεπτά μέχρι παχιά και με βαριά υφή. Και επεμβαίνουν πάνω στο χαρτί ή στο υλικό στο οποίο εκτυπώνουν, με μολύβια, ξηράφια, πινέλα, προσπαθώντας αυτό που είπα, να δώσουν ιδιαιτερότητα και ατμοσφαιρικότητα, αλλά κυρίως μοναδικότητα στο έργο τους. Με όλα αυτά, λοιπόν, γίνεται σαφές ότι είναι σχεδόν αδύνατο να παραχθούν δύο ίδιες εκτυπώσεις από ένα αρνητικό. Θα σας δείξω και ένα παράδειγμα αργότερα που το επιβεβαιώνει. Βέβαια, η θεματογραφία τους δεν έχει κάνει κάποια ιδιαίτερη τομή στα ήδη υπάρχοντα θέματα. Είναι πολύ κοντά στα ζωγραφικά θέματα της εποχής. Είναι κυρίως πορτρέτο, γυμνό, τοπίο, αλλά και, όπως είδαμε, και νεκρή φύση. Αυτά λοιπόν θεωρούνται καλλιτεχνικά θέματα εκείνη την εποχή, ίσως ακόμα και στις μέρες μας θα έλεγα, και αποφεύγουν φωτογραφίες δρόμου και καθημερινές σκηνές, που θεωρούνται θέματα περισσότερο για straight φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε ένα τοπίο. Εδώ είναι πορτρέτο του Frank Eugene. Και εδώ είναι του Κωνσταντίν Πουγιο, μια πλατινοτυπία. Και περνάμε στο Henry Pitts Robinson, ο οποίος δεν ήταν πικτοριαλιστής, θεωρείται όμως ως προπομπός του κινήματος, εξαιτίας ενός βιβλίου που εξέδωσε πολύ νωρίτερα, πριν να ξεκινήσει το ρεύμα του πικτοριαλισμού, το 1869 συγκεκριμένα, εξέδωσε το βιβλίο Pictorial Effect in Photography, που σημαίνει ζωγραφική εντύπωση στη φωτογραφία, το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και είχε πολύ μεγάλη επίδραση στις φωτογραφικές εταιρείες στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Ο κύριος στόχος του Ρόμπισον είναι να ξεχωρίσει τη φωτογραφία, αυτό ακριβώς όπου που ήθελαν και οι πικτουριαλιστές, να ξεχωρίσει τη φωτογραφία ως μορφή τέχνης
από τη φωτογραφία που χρησιμοποιείται για επιστημονικούς ή καταγραφικούς σκοπούς. Εδώ βλέπουμε μία διάσημη φωτογραφία, ίσως τη πιο διάσημη φωτογραφία του Ρόμπινσον, που ονομάζεται Fading Away, είναι συνθετική εκτύπωση. Είναι κάτι που το χρησιμοποιούσαν πολύ και οι πικτουριαλιστές αυτό. Δηλαδή είναι πολλές φωτογραφίες ενωμένες, πολλές πλάκες, πέντε νομίζω κιόλας, που είναι ενωμένες και φτιάχνουν αυτή τη σύνθεση, αυτή την εικόνα της κοπέλας που είναι ετοιμοθάνατη, που σβήνει. Είναι νομίζω μια από τις πιο διάσημες φωτογραφίες στην ιστορία της φωτογραφίας. Και εδώ βλέπουμε το Lady in Salot. Βλέπουμε πάλι ότι το ονειρικό στοιχείο κυριαρχεί και εδώ, η φύση. Είναι προπομπός του πικτουριαλισμού. Διαθέτει όλα τα στοιχεία των πικτουριαλιστών. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την Κάμερον, την Τζούλια Μάργαρετ Κάμερον, η οποία για πολλούς ιστορικούς θεωρείται η πρώτη φωτογράφος που με συνειδητό καλλιτεχνικό έργο. Πολύ διάσημη και άσημη της εποχής στήθηκαν μπροστά στη μηχανή της. Έφτιαχνε πορτρέτα και φωτογράφιζε πάντα σε στούντιο με φυσικό φως. Ήταν η πρώτη που έκανε επίτηδες φλου φωτογραφίες. Το αξιοθαύμαστο της Κάμερον είναι ότι ξεκίνησε στα 49 της να φωτογραφίζει και μέχρι τότε ήταν απλά μια βικτοριανή οικοδέσποινα. Παρ' όλα αυτά έγινε πολύ διάσημη και φωτογράφησε και διάσημους της εποχής. Εδώ μένει να πω λίγο κάτι. Το φωτογράφησε ή στήθηκαν μπροστά στην κάμερα είναι ελαφρώς ένα ψέμα, γιατί ήδη ήταν πάρα πολύ αριστοκράτησα και στο σαλόνι της σύχναζαν όλα τα πρώτα ονόματα της εποχής. Επομένως, δεν ήταν κάτι που καλούσε κάποιους ή ζητούσε να στηθούν, ήταν οι φίλοι της. Όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς, ποιητές, πάλι ήταν φίλοι. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αν σκεφτούμε το κλίμα της εποχής. Θα ήταν πολύ δύσκολο για μια άσημη γυναίκα και στην ηλικία που ήταν η Κάμερον να μπορέσει να πείσει τους διάσημους να φωτογραφηθούν από αυτήν. Βέβαια, πολλοί τις πήγανε κόντρα. Δεν ήταν ότι τη δεχτήκαν όλοι. Ανοίξαν τις αγκαλιές και είπαν μπράβο και όλα καλά. Η ίδια στα απομνημονεύματά της, που είναι ολοκλήρωτα και έχουν το τίτλο «Τα χρονικά του θερμοκηπίου», γράφει «Όταν έχω ανθρώπους μπροστά από τη μηχανή μου, όλη μου η ψυχή αγωνίζεται να κάνει το καθήκον της απέναντί τους. Να καταγράψει δίκαια το εσωτερικό μεγαλείο, όπως και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά». Εδώ βλέπουμε τη σύνδεση με τον πικτουριαλισμό, ο οποίος ψάχνει την εσωτερική αλήθεια. Και δεν τον ενδιαφέρει η εξωτερική αλήθεια. Ακριβώς αυτό, για αυτό το πράγμα μιλάει και η Κάμερον. Και βέβαια, όταν την κατηγόρησαν για τις φλου φωτογραφίες, απάντησε αντίστοιχα ότι αν είναι δυνατόν να μην ξέρω να βγάλω καλές φωτογραφίες, ότι φυσικά και το κάνω επίτηδες. Γιατί κατηγορήθηκε και γι' αυτό. Δηλαδή, δεν φτάνει που ήταν γυναίκα, ήταν μεγάλη σε ηλικία, έκανε και φλου φωτογραφίες. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε πόσο επαναστατικό ήταν αυτό για εκείνη την εποχή. Θα συνεχίσω με τον Ντέιβισον, ο οποίος επίσης πίστευε αυτό, ότι δεν είναι η φωτογραφική εικόνα δεν πρέπει να είναι πιστή αντίγραφη του κόσμου και γι' αυτό δεν χρειάζεται να είναι απολύτως εστιασμένη. Δεν χρησιμοποιούμε οξύς φακούς και δημιουργούμε επίτηδες θαμπές εικόνες, γιατί έτσι νομίζουν ότι πετυχαίνουν περισσότερη συγκίνηση στο θεατή εξαιτίας της ατμόσφαιρας και του φωτός. Αυτή η τεχνική έγινε γνωστότερη από τον George Davison, ο οποίος αργότερα δημιούργησε και την ομάδα Linked Ring, η οποία δημιουργήθηκε το 1893 συγκεκριμένα στο Λονδίνο και είχε σκοπό τη διάδοση του πικτουριαλισμού. Συνέβαλε καθοριστικά σε αυτό και τα μέλη του ήταν δυσαρεστημένοι φωτογράφοι, επειδή τους απέρριπτε το κατεστημένο της εποχής, το φωτογραφικό κατεστημένο της εποχής. Μεγάλη προώθηση στο κίνημα έδωσε επίσης και μια έκθεση που έγινε στη Βιέννη το 1891, όπου εκτέθηκαν 600 φωτογραφίες, όλες καλλιτεχνικές, έτσι ονομάστηκε, έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας, η οποία είχε τεράστια επιτυχία. Και συνεχίστηκε αυτό το και στο συνέχεια αυτής της έκθεσης έχουμε το 1893 μια άλλη έκθεση στο Αμβούργο, όπου εκεί υπάρχουν 6.000 φωτογραφίες.
για την εποχή εκείνη, καταλαβαίνετε πόσο τεράστιο κατόρθωμα είναι αυτό. Άλλοι Ευρωπαίοι φωτογράφοι διάσημοι της εποχής ήταν ο Πουγιό, που είδαμε και πριν φωτογραφίες του, ήτανε, μπορεί να κάνω λάθος τα ονόματα, συγχωρήστε με, μπορεί να μην τα διαβάζω σωστά, θα με συγχωρήσετε γι' αυτό. Είναι ο Ρόμπερτ Ντεμασί, εδώ βλέπουμε εικόνες του. Αυτή μου αρέσει ιδιαίτερα, θα ήθελα να σταθώ εδώ πέρα. Στράγγλ ονομάζεται, είναι γυναικείο γυμνό. Θέλω να, εδώ νομίζω υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά του πικτουραλισμού, ξεκάθαρα δηλαδή. Είναι ολοφάνερο το πόσο πολύ προσπάθησε, επεμβαίνοντας στην εκτύπωση της φωτογραφίας, να μας περάσει το αίσθημα, την αγωνία αυτής της γυναίκας. Εδώ πάλι του Πουγιό, καλοκαίρι, αυτό το ρομαντικό, το γλυκούλικο, το χαριτωμένο, το όμορφο, βλέπουμε πάλι. Και κάπου εδώ τελειώνω με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βέβαια είναι μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του πικτουραλισμού. Εδώ ξεκίνησε, στην Ευρώπη ξεκίνησε ο πικτουραλισμός. Παρόλα αυτά άνθησε όμως στην Αμερική. Εκεί βρήκε το κατάλληλο έδαφος και εκτινάχθηκε, θα λέγαμε. Εκεί δηλαδή έχουμε τα σπουδαιότερα δείγματα καλλιτεχνικών φωτογραφιών, παρόλο που οι Αμερικάνοι, αντίθετα με τους Ευρωπαίους, δεν προτιμούν τόσο πολύ να επεμβαίνουν στην επιφάνεια του χαρτιού, με τον τρόπο που είδαμε προηγουμένως, αλλά τυπώνουν συνήθως σελίες και μαλακές επιφάνειες και προτιμούν καθαρές εκτυπώσεις. Ο πρώτος που θα συναντήσουμε, περνώντας από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, δεν είναι άλλος από τον Άλφρεντ Στίγκλιτς, φυσικά. Εδώ το ρο έπρεπε να προηγείται του έψιλον, έτσι μάλλον. Ναι. Στο όνομα. Άλφρεντ. Ναι, μπορεί. Κάτι να έχει γίνει λάθος. Άλφρεντ. Ναι. Σωστό. Εδώ το έχω σωστό πάθει. Λοιπόν, ο Στίγκλιτς μαζί για να συνοψίσουμε λίγο, Μένει, στα προηγούμενα, έχω μια αίσθηση ότι τα θέματα είναι ρομαντισμός. Δηλαδή, όταν έχει σκηνές ποιμενικές, έχει το θάνατο, έχει το όνειρο, είναι ρομαντισμός. Η μόνη τέτοια είναι εκείνη η εικόνα που μας έδειξες με το στράγγλ, το οποίο είναι μια απαρχή ενός εξπρεσιονισμού, που είναι ένα άλλο ρεύμα μετά, με τους Γερμανούς εξπρεσιονιστές, που δείχνουν τον εσωτερικό κόσμο έτσι λίγο τραβηγμένο, έτσι σε υπερβολή. Ναι. Ναι, ισχύει αυτό που λες, Γιάννη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό κυρίως των Ευρωπαίων φωτογράφων, πικτουραλιστών, οι οποίοι επέμειναν πάρα πολύ σε αυτό που είπαμε στην αρχή, στην ομορφιά. Τους ενδιέφερε να δείξουν κάτι όμορφο, κάτι ρομαντικό, όπως είπες, λυρικό. Ο λυρισμός είναι για αυτούς πολύ κυρίαρχο στοιχείο. Αυτό θα δούμε ότι δεν ισχύει τόσο πολύ στην Αμερική και θα το δούμε ευθύς αμέσως. Ο Στίγκλιτς λοιπόν συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή της αντίληψης της φωτογραφίας και προετοίμασε το έδαφος για τεράστιες πωλήσεις αυτών των καινοτόμων για την εποχή έργων τέχνης, οι οποίες ξεκίνησαν τον επόμενο αιώνα. Θέλω να πω εδώ ότι ο Στίγκλιτς είναι πολύ σημαντικός και ως φωτογράφος, έχει προσφέρει τεράστιο έργο, αλλά εκτός αυτού πάλεψε πάρα πολύ και για τη διάδοση της φωτογραφίας, της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Οπότε είναι για δύο λόγους πάρα πολύ σπουδαίος. Γεννήθηκε το 1800, λίγα βιογραφικά θα πω, γεννήθηκε το 1864, οι γονείς του ήταν γερμανοεβραϊκής καταγωγής και αυτό είναι ο λόγος που τον έφερε στην Ευρώπη, σπούδασε στη Γερμανία και μάλιστα εκεί έχει ένα μάθημα φωτοχημίας, το οποίο τον όθησε στο να ασχοληθεί και με τη φωτογραφία. Γυρνώντας όμως από την Ευρώπη στην Αμερική, ανακάλυψε ότι οι απόψεις των ανθρώπων διαφέρουν πάρα πολύ για τη φωτογραφία από αυτές των Ευρωπαίων. Οι Αμερικάνοι θεωρούν τη φωτογραφία ως μία μόδα που θα περάσει, ένα απλό χόμπι. Αυτός όμως πιστεύει ακράδαντα ότι η φωτογραφία είναι μια δημιουργική τέχνη και πεισμώνει και παλεύει με πάθος για την αναγνώρισή της. Ο Στίγκλιτς, το έργο του Στίγκλιτς, καλύπτει μια περίοδο τεράστια, 60 χρόνων. Στην αρχή ήταν σαφώς επηρεασμένος από τους πικτουραλιστές. Σιγά σιγά βέβαια ξεφεύγει
και περνάει στην πιο straight φωτογραφία, όπως και πολλοί άλλοι Αμερικάνοι φωτογράφοι το έκαναν αυτό. Οπότε, όπως είπαμε, στην αρχή κοητευμένος από αυτό το νέο εκφραστικό μέσο, πειραματίστηκε πάρα πολύ. Φωτογράφησε κάτω από βροχή, χιόνι, με ελάχιστο φως, νύχτα, όπως βλέπουμε και στη συγκεκριμένη εικόνα. Και εδώ είναι η φωτογραφία που μου έκοψε το Facebook. Είναι πολύ σπουδαία σειρά φωτογραφιών που φωτογράφησε τα πορτρέτα, τη γυναίκα του, τη μελλοντική γυναίκα του, τον Αμερικανίδα ζωγράφο Τζόρτζια Οκόφη. Τα πορτρέτα αυτά είναι γεμάτα με συνέστημα αλλά και πρωτοτυπία, πολύ προχωρημένα για την εποχή. Και μέσα από αυτά απορρέει μια ατμόσφαιρα μυστικισμού. Και επίσης αναδεικνύουν έντονα την προσωπικότητα τόσο του μοντέλου αλλά και όσο και του φωτογράφου. Κατηγορήθηκε για τα συγκεκριμένα ότι προβάλλει την ομορφιά της γυναίκας και γι' αυτό είναι ωραίες εικόνες. Κάτι που είναι τελείως ανυπόστατο, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Εδώ βλέπουμε ακόμα ένα πορτρέτο της Οκόφη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του φωτογραφίζει δρόμους, κτίρια και πρόσωπα της Νέας Υόρκης. Και μπορούμε να πούμε ότι ο Στίγκλης μέσω των φωτογραφιών του απορρίπτει τις αισθητικές υπερβολές του πικτουριαλισμού, όπως είπαμε και πρώην. Είναι υπέρ της αρετουσάρισης μη επεξεργασμένης εικόνας και για τον λόγο αυτό δεν χρησιμοποιεί οπτικά εφέ, ειδικά εφέ. Επιλέγει να παρουσιάσει με αμεσότητα το θέμα και στηρίζεται περισσότερο στην διάβεια και στην απόδοση των λεπτομεριών. Αναμφισβήτητα ο Στίγκλιτς βοήθησε πολύ τη φωτογραφία και είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες ώστε η φωτογραφία να αρχίσει να αποκτά μία ανώτερη καλλιτεχνική υπόσταση. Σε μια πολύχρονη και κοπιαστική προσπάθεια, ο Στίγκλιτς εξέδωσε περιοδικά φωτογραφίας όπως το Camera Notes και το Camera Work. Είχε ο ίδιος είχε γκαλερί, τη 291 ονομάζεται, στη Νέα Υόρκη. Και παρήχε τεράστια συμπαράσταση σε πολλούς νέους φωτογράφους. Είχε δημιουργήσει ένα κύκλο φωτογράφων γύρω από αυτόν. Και έτσι έδωσε την έγκληση στη Νέα Υόρκη. Έγινε πυρήνα στη Νέα Υόρκη για τους καλλιτέχνες φωτογράφους της εποχής. Και μάλιστα αυτό και βοήθησε πάρα πολύ στην ανάδειξη της φωτογραφίας. Και πίστευε πάρα πολύ στην ανάδειξη της προσωπικής αισθητικής του καλλιτέχνη, έναντι στην παραδοσιακή αισθητική. Εγώ εδώ βλέπουμε να καταλάβω, μία... Μένει, αυτή η φωτογραφία σε τι διαφέρει από τον πικτοριαλισμό. Δηλαδή, εγώ την βλέπω ότι είναι καθαρά πικτοριαλιστική. Επειδή το θέμα της είναι αστικό. Είναι, αυτό θα το δούμε σε πολλούς Αμερικάνους. Ναι. Ότι έχουν στιγμές από την καθημερινή ζωή, κάτι που δεν είδαμε καθόλου στους Ευρωπαίους. Ναι. Είναι κυρίως ότι δεν επεμβαίνει με στην επεξεργασία. Δεν κάνει ρετούς ναι. Μετά. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει ναι. Η θόλωση με τεχνικό τρόπο. Εδώ χρησιμοποιεί το φως για να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση. Καταλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Και είναι, εντάξει, μεγαλειώδης η φωτογραφία, δεν το συζητώ. Βλέπεις πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι σε σχέση με το φως που μπαίνει από τα παράθυρα. Είναι, τι να πούμε τώρα. Επίσης, μια άλλη διάσημη φωτογραφία από τις πιο διάσημες φωτογραφίες του Στίγκλιτς είναι αυτή. Νομίζω είναι έξω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αυτή. Και εδώ είναι ολοφάνερη διαφορά ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους Αμερικάνους φωτογράφους. Επίσης, βλέπουμε καθημερινή ζωή, αστικό τοπίο, όχι φύση πλέον. Αλλά αυτό είχαν να φωτογραφίσουν, δεν είχαν κάτι άλλο. Θα περάσουμε τώρα στο Clarence White, ο οποίος, μισό λεπτάκι λίγο, ναι, ο οποίος μαζί με τον Στίγκλιτς, αλλά και με άλλους σπουδαίους φωτογράφους της εποχής, ήταν ιδρυτικό μέλος του κινήματος Photos Occasion. Αυτός ήταν ο τίτλος κάτω από τον οποίο οργανώθηκε η Αμερικάνικη έκδοση του πικτοριαλισμού, ιδρύθηκε το 1902, Ξεκίνησε έχοντας τη τάξη του πάνω από 100 άτομα διάσημων φωτογράφων, όπως ο Στίγκλιτς, ο Χόλαντ Ντέι, ο Φρανκ Αουτσέν, η Γκέρτρουτ Κασάμπιερ, ο Στέιχεν και άλλοι. Βέβαια, ήταν ηγέτης ήταν ο Στίγκλιτς φυσικά,
Αυτοί αποσπάστηκαν από το Camera Club της Νέας Υόρκης και προσπάθησαν να προχωρήσουν με πιο νεοτεριστικές αντιλήψεις. Ο Clarence Hudson White ήταν τελείως αυτοδίδακτος, δεν σπούδασε φωτογραφία. Παρόλα αυτά, έγινε διάσημος για τις φωτογραφίες του πολύ σύντομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινε διάσημος φωτογράφος. Και επίσης, το πολύ σπουδαίο που μπορούμε να πούμε για τον White είναι ότι το 1914 ίδρυσε το Clarence Hudson White School of Photography, το οποίο είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Αμερική που δίδασκε τη φωτογραφία ως τέχνη. Οπότε αυτό το λιθαράκι είναι πολύ σημαντικό για το White. Βέβαια, εξαιτίας των απαιτήσεων που είχε η σχολή, σταμάτησε σιγά σιγά ο ίδιος να φωτογραφίζει. Και το 1925 πέθανε από καρδιακή προσβολή, ενώ δίδασκε σε μαθητές του. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες του White. Πολύ με το γυμνό ασχολήθηκε. Εδώ βλέπουμε περισσότερη σύνδεση με τους Ευρωπαίους. Είναι λίγο πιο ρομαντικός από τον Στίγκλιτς. Και εδώ το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε πάλι τη φύση. Είναι πιο κοντά στους Ευρωπαίους φωτογράφους. Ρομαντικά στοιχεία, ομορφιά, κυριαρχία εδώ πέρα, ξεκάθαρα. Και θα περάσουμε στην αγαπημένη μου, την Gertrude Cassabier, η οποία γεννήθηκε το 1852 στην Αϊόβα. Έζησε σε διάφορες πόλεις. Ο πατέρας της έψαχνε για χρυσό, οπότε αλλάζαν συνεχώς πόλεις. Η μητέρα της δούλευε, έφτιαχνε διάφορα, έψινε τρόφιμα και τα πουλούσε στους ανθρακορίχους στα διάφορα μέρη που ζούσανε. Το 1874 παντρεύτηκε τον Έντουαρντ Κασάμπιερ, ο οποίος ήταν πλούσιος, είχε αριστοκρατική καταγωγή. Έκαναν οικογένεια, άλλαξε η ζωή της φυσικά, έκανε και παιδιά. Βέβαια δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένη μέσα στο γάμο της. Αυτό που την ενδιαφέρει κυρίως ήταν να ασχοληθεί με την τέχνη καταρχήν, αλλά την ενδιέφερε να βγάλει και χρήματα από αυτό. Προσπάθησε λίγο με τη ζωγραφική, με το σχέδιο. Τελικά όμως την κέρδισε η φωτογραφία. Η κοινωνία της εποχής φοβόταν πάρα πολύ τις γυναίκες που συμμετείχαν σε κάθε είδους επιχείρηση. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε πόσο σπουδαίο ήταν να του μπόρεσε και να δείχθηκε μέσα σε αυτό το κλίμα. Μάλιστα, στην εποχή τους, οι πολλοί πολιτές ανιώθησαν να πουλήσουν φωτογραφικό εξοπλισμό σε γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, η Κασάμπιερ όχι μόνο ξεχώρισε, αλλά ενθάρρυνε και άλλες γυναίκες να ασχοληθούν με τη φωτογραφία. Εδώ είναι αυτή η φωτογραφία, θα σταματήσω λίγο σε αυτήν. Εδώ βλέπουμε δεξιά τη φωτογραφία που μας έχει δώσει η Κασάμπιερ. Και αριστερά βρέθηκε η πλάκα, η γυάλινη πλάκα που έγινε η λήψη της φωτογραφίας και βλέπουμε πώς ήταν στην πραγματικότητα η λήψη και πώς φτάσαμε στο αποτέλεσμα αυτό, το συγκεκριμένο. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που ήθελε να αποδώσει ήταν το μυστήριο, η γλυκύτητα της στιγμής, η Φάτνη, νομίζω λέγεται η φωτογραφία. Δηλαδή, μας παρουσιάζει εδώ την Παναγία, ας πούμε, που κρατάει στο χέρι της τον Χριστό. Και γενικά η μητρότητα είναι ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ την Κασάμπιερ. Έχει κάνει πολλές λήψεις που αφορούν τη μητέρα με το παιδί. Να πούμε εδώ ότι η Κασάμπιερ δούλευε και σαν πορτρετίστα. Στην αρχή δούλευε στο σπίτι της, μετά άνοιξε και ίδια, άνοιξε και στούντιο, όπου δούλευε εκεί πέρα. Και όταν κάποια στιγμή, αυτό είναι πολύ αστείο, όταν κάποια στιγμή κέρδισε ένα βραβείο σε ένα περιοδικό για μια φωτογραφία που είχε στείλει, οι δάσκαλοι από τη σχολή της τη μάλωσαν επειδή δέχτηκε χρήματα για μια φωτογραφία. Δηλαδή θεωρούσαν ότι είναι ντροπή, ότι η φωτογραφία δεν είναι καλλιτεχνικό έργο, είναι ντροπή να πάρεις τα χρήματα που θα έπρεπε να πάρει ένα ζωγράφος στην πραγματικότητα. Και ήταν τόσο μεγάλη, ένιωσε τόσο άσχημα που επέστρεψε πίσω το βραβείο. Τα θέματα, όπως είπαμε, που την απασχολούν είναι τα πορτρέτα, αλλά και, και η μητρότητα, αλλά και στιγμές από την καθημερινότητα.
Εδώ βλέπουμε κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά πορτρέτα της. Και εδώ βλέπουμε στιγμές από την καθημερινή ζωή. Εδώ είναι άλλο ένα πορτρέτο με τη μητέρα και το παιδί. Και αυτή είναι μια πολύ... Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία. Black and White, το 1903 ονομάζεται. Κατάφερε να συνεργαστεί με τον Στίγκλιτς, που θεωρούταν δύσκολο στις συνεργασίες του, και στηριζόμενη στο έμφυτο καλλιτεχνικό της ταλέντο, αλλά και στις κοινές γερμανικές ρίζες που είχαν. Επίσης και στην φιλοδοξία που είχαν και οι δύο να ξεχωρίσουν. Από τον 1898 στο 1912 η Κασάμπερ παρέμεινε σε στενή επαφή με τον Στίγκλιτς, καθώς και με καλλιτέχνες και άλλους, φωτογράφους της εποχής. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Είναι ένας ακόμα φωτογράφος ο οποίος θέλω να δούμε. Είναι ο Πολ Στραντ. Είναι νεότερος από τους προηγούμενους. Γεννήθηκε το 1890. Και αυτός από Εβραίους γονείς. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Η οικογένεια ήταν από φτωχή οικογένεια. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να σπουδάσει. Οι γονείς του θέλησαν να έκαναν τα πάντα για να μπορέσει να σπουδάσει σε ένα γνωστό κολέγιο της Νέας Υόρκης. Και πήρε μαθήματα φωτογραφίας στο κολέγιο και έτσι γνώρισε το έργο των μεγάλων φωτογράφων, όπως είπαμε, της Κάμερον, του White, της Κασάμπερ. Αλλά ο ίδιος ισχυριζόταν ότι γνώρισε την νεωτερίστικη αισθητική της φωτογραφίας μέσα από τα έργα τέχνης στην Γκαλερί 291 του Στίγκλιτς. Αντίθετα με τις εικόνες δρόμου εκείνης της εποχής, που ήταν άμεσες και με οξία εστίαση, αυτό τράβαγε εικόνες, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Πολ Στραντ, ότι οι εικόνες που τράβαγε ήταν από μια φωτογραφική που είχε κατασκευάσει ο ίδιος και ο φακός ήταν τοποθετημένο στο πλαϊνό μέρος της μηχανής. Έτσι, οι φωτογραφιζόμενοι δεν ήξεραν εκείνη τη στιγμή ότι τους φωτογραφίζει. Ο Στίγκλιτς αφιέρωσε στο Πολ Στραντ το τελευταίο τεύχος του Camera Work, εκείνη την εποχή σημειώθηκε μια μεταστροφή από τον πικτουραλισμό στην οξία εστίαση, άμεση φωτογραφία. Ο Στραντ παρουσίασε μια δυναμική πρόταση αυτού του νέου είδους, γοητεύτηκε λοιπόν από την άμεση φωτογραφία και συνέχισε με μηχανές ακρίβειας εκείνης της εποχής φυσικά. Και τα χρόνια που ακολούθησαν τραβούσε φιλμ και δημιουργούσε εκτεταμένα φωτογραφικά δοκίμια ταξιδεύοντας σε διάφορες χώρες. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχω απομονώσει αυτό που έχει πει ο ίδιος, μου αρέσει πάρα πολύ και το θεωρώ πολύ σπουδαίο να το διαβάσουμε. Ο ίδιος λοιπόν αναφέρει, θα μιλήσω για την άλλη πλευρά της φωτογραφίας, την οποία έχω μελετήσει σε βάθος. Αναφέρομαι στη χρήση των φωτογραφικών μεθόδων σαν μέσο έκφρασης, με τον τρόπο που το χρώμα, η πέτρα, οι λέξεις και ο ήχος χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Με λίγα λόγια, σαν ένα άλλο σύνολο υλικών, το οποίο στα χέρια κάποιων ατόμων, κάτω από το φως και από τον έλεγχο της πιο έντονης εσωτερικής ανάγκης, συνδυαζόμενης με τη γνώση, μπορεί να δημιουργήσει έναν οργανισμό με τη δική του ζωή. Λέω μερικά άτομα, γιατί αυτοί οι πραγματικοί καλλιτέχνες είναι το ίδιο σπάνιο φαινόμενο τόσο ανάμεσα στους ζωγράφους, γλύπτες και συνθέτες, όσο και ανάμεσα σε φωτογράφους. Πιστεύω ότι αυτά τα λόγια του Στραντ είναι διαχρονικά, ισχύουν μέχρι και τις μέρες μας και είναι ωραίο να το έχουμε έτσι λίγο το πίσω μέρος του μυαλού μας. Νομίζω αυτή είναι η πιο διάσημη φωτογραφία του Στραντ. Το βλέμμα δηλαδή της γυναίκας που μαγνητίζει, που είναι και ελαφρώς κουνημένη νομίζω. Και εδώ βλέπουμε άλλα πορτρέτα που έχει κάνει. Νομίζω η έμφαση που δίνει είναι πάντα στο βλέμμα. Δείτε κι εσείς και πείτε. Αυτά και με το Στραντ. Και συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι οι πικτουραλιστές, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των επωνομαζόμενων straight φωτογράφων, ήταν γνωστοί για το σχολαστικό πειρασματισμό τους και τις πιο ασυνήθιστες διαδικασίες εκτύπωσης. Για τον ίδιο λόγο, πολλοί πικτουραλιστές χρησιμοποιούν ειδικούς φακούς για την παραγωγή πιο μαλακών εικόνων.
αλλά και μαλακότερη εστίαση, την οποία πετυχαίνουν και στη μετά επεξεργασία. Είναι γνωστό ότι πολλοί από αυτούς τους επανεστάτες καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν μάλλον εναλλακτικές διαδικασίες εκτύπωσης που θεωρούνται εξαιρετικά περίπλοκες ή απλά και αναξιόπιστες για τους trade φωτογράφους. Όταν ο πικτοριαλισμός ως κίνημα διακήρυξε το στόχο του να μιμηθεί την ζωγραφική τέχνη, οι ζωγράφοι είχαν δει ήδη απέναντι στη φωτογραφία έναν ορκισμένο εχθρό, επειδή αποκτούσε όλο ένα και περισσότερη δημοτικότητα από αυτούς. Τους έκλεβε τη δημοτικότητα. Ειδικότερα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, έδειχνε πως προσπαθούσε να κλέψει κάτι από την καλλιτεχνική αίσθηση των έργων τους. Ωστόσο, η φωτογραφία απλά προσπαθούσε να αποδείξει ότι παρόλο που η φωτογραφική μηχανή παρέχει μεγάλη τεχνική βοήθεια και ευκολία στη λήψη των εικόνων, χρειαζόταν ακόμα η ανθρώπινη παρέμβαση για να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Τα έργα των πικτοριαλιστών φωτογράφων μοιάζουν σκόπιμα σαν πίνακες ζωγραφικής και σχέδια από κάρβουνα, επειδή απεγνωσμένα ψάχνουν τρόπους για να αναγνωριστούν ως κάτι περισσότερο από ένα κλικ του κλίστρου. Και τελικά, χάρη στους δημιουργούς, φαίνεται ότι το κατορθώνουν. Η σταδιακή πτώση του πικτοριαλισμού συμπίπτει με την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό φαίνεται λογικό, καθώς οι σκληρές συνθήκες, οι δραματικές συνθήκες της εποχής παραπέμπουν σε μια άλλου τύπου εικονογραφία που απέχει πάρα πολύ από το λυρικό στοιχείο, τον ιδεαλισμό και την ονειρικότητα και τον ρομαντισμό των πικτοριαλιστών. Ο 20ος αιώνας ξεκίνησε με ένα μεγάλο πόλεμο. Ναι. Εδώ που λέει «Born Luxembourg», γεννήθηκε με το επίθετο Luxembourg και το άλλαξε ή γεννήθηκε στο Λουξεμβούργο? Εγώ κατάλαβα ότι γεννήθηκε στην Λουξεμβούργο, αλλά ότι έδρασε στην Αμερική. Αυτό καταλαβαίνω. Μήπως το όνομά του ήταν Λουξεμβούργο και το άλλαξε Στάχεν, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θα το ψάξω, ναι. Δεν το ξέρω. Ναι. Εγώ πάντα σε αυτό κατάλαβα. Εδώ βλέπουμε το σκεπτόμενο του Ροντέν. Και πώς τον αποθανάτησε ο Στέχεν. Δηλαδή, μέσα από ένα έργο έκανε ένα άλλο έργο. Και εδώ βλέπουμε την τεράστια σύνθεση, πόσο πολύ μοιάζει με σχέδιο όλο αυτό και περισσότερο παρά με φωτογραφία. Ο πικτοριαλισμός λοιπόν δεν μπορούσε πλέον να εκφράσει το πνεύμα, το κινησμό της εποχής, του πολέμου, που ήταν και από τους πιο σκληρούς πολέμους που έχει ζήσει η ανθρωπότητα, ούτε και το σκληρό ρεαλισμό που τον διαδέχτηκε. Έτσι σιγά σιγά έσβησε και τελείωσε και η παρουσίασή μου. Αυτά είχα να πω. Και περιμένω από εσάς να μου πείτε. Έβγε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την υπομονή σας να με ακούσετε. Ναι, εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, ναι. Καταρχήν λέμε ότι κατά περιόδους επικρατούσαν κάποια ρεύματα, όπως και στη ζωγραφική. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια απλοποίηση της αλήθειας. Γιατί όταν υπήρχε ο κυβισμός ή η αφηρημένη ζωγραφική, σαφώς υπήρχαν και ζωγράφοι που ζωγράφησαν περισσότερο παραδοσιακά. Άρα η ιστορία μάλλον καταγράφει τις καινοτομίες και εμείς δημιουργούμε μια λανθασμένη εντύπωση ότι αυτή την περίοδο όλοι ζωγράφοι ήταν αναφηρημένοι ζωγραφικοί ή εκείνη την περίοδο όλοι οι φωτογράφοι ήταν πικτοριαλιστές. Αυτό είναι ένα λάθος, νομίζω. Ναι, είναι μια απλοποίηση. Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες γενικεύσεις. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι τα ρεύματα αυτά είναι διαχρονικά. Δηλαδή και σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν τους αρέσει η οξύτητα. Γιατί η οξύτητα σε δένει με την ύλη περισσότερο. Και ίσως και αυτό να είναι ένα γενικότερο θέμα υλισμού και ιδεαλισμού. Δηλαδή αυτοί που είναι υλιστές, επειδή ο κόσμος εξαντλείται στην ύλη, δεν υπάρχει κόσμος πέρα από την ύλη, υπάρχει σκέψη, αλλά η σκέψη είναι ένα παράγωγο της ύλης. Τους αρέσει η οξύτητα, η αντικειμενική ακρίβεια στην απεικόνηση. Ενώ υπάρχουν και ιδεαλιστές που πιστεύουν πέρα από την ύλη υπάρχει και κάτι άλλο. Και ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να φωτογραφίζουν μεγάλη οξύτητα και νομίζω ότι θα ομολογήσουν ότι παλιότεροι φακοί στην αναλογική φωτογραφική μηχανή, τότε που είχαμε φιλμ, δεν είχαν την ψηφιακή τελειότητα που έχουμε σήμερα στην οξύτητα και γι' αυτό και οι φωτογραφίες είναι πιο νοσταλγικές. Και αν κάποιος αυτό που αποζητά είναι την νοσταλγία,
θα του αρέσουν περισσότερο αυτές οι φωτογραφίες παρά οι άλλες, που μας δένουν πιο πολύ με αυτό που έχουμε απέναντι. Και ένα άλλο ενδιαφέρον, που αν κάποιος θέλει να πει κάτι, να πει τη γνώμη του, να το συζητήσουμε, είναι το εξής. Στο πικτοριαλισμό, όπως τον είπες, αυτόν που έγραψε το μανιφέστο σε εισαγωγικά. Το Ρόμπινσον. Ρόμπινσον. Σε κάθε περίοδο υπάρχει κάποιος που γράφει ένα μανιφέστο. Άραγε γράφεται πρώτα το μανιφέστο και μετά από λίγους ανθρώπους δημιουργείται ένα ρεύμα, γράφεται ένα μανιφέστο και μετά οι άλλοι ακολουθούν, ή το μανιφέστο απλά στηρίζει ιδεολογικά την τάση της εποχής? Νομίζω το δεύτερο, ξεκάθαρα. Ωραίο, σαν ερώτημα το θέτω. Ο Αργύρης μάλλον κάτι θέλει να μου πει. Ναι, έχει τελείωσα. Τυχτό το μικρόφωνο. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι, Αργύρη, έβγαλες το, έκανες unmute. Τώρα ούτε φαίνεσαι. Ο Λευτέρης κάτι θέλει να πει, έτσι δεν είναι, Λευτέρη? Ναι, έτσι κατάλαβα. Ναι, στην κάμερα. Α, είναι εύκολο. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Φωτογραφικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για την διοργάνωση και τη Μένη για την παρουσίαση που μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε αυτή την παρουσίαση. Ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση καταρχήν. Πρώτον για την Κασάμπιερ, επειδή είδαμε την πρώτη και την τελευταία φωτογραφία, ήθελα να πω ότι να μην λέμε πλέον σήμερα γιατί σε μια φωτογραφία γίνεται μια επεξεργασία Α ή Β, αφού πλέον τα μέσα μας δίνουν τη δυνατότητα και κάποιος, οποιοσδήποτε μπορεί να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Και μετά ήθελα να πω ότι ενώ ξεκινά ο πικτοριαλισμός από την Ευρώπη, που η Ευρώπη έχει μια αλφα-φιλοσοφική σκέψη, καλλιτεχνική σκέψη, ενώ η Αμερική που είναι νεότερη σαν χώρα έχει διαφορετικό, ένα διαφορετικό περιβάλλον, βλέπουμε ότι φεύγει μετά το ρεύμα αυτό και πάει στην Αμερική, που εκεί οι φωτογράφοι ασχολούνται περισσότερο πειραματικά, ξεφεύγουν πάρα πολύ από το να αποδώσουν ένα συνέστημα και με τα γεγονότα του πρώτου παγκοσμίου, του δεύτερου παγκοσμίου ανάμεσα και το κράχ, προσπαθούν να αποδώσουν την πραγματικότητα. Και εκεί αυτό το πράγμα φαίνεται ότι διαλύει αυτό το ρεύμα. Όσον αφορά για το μανιφέστο, εξαρτάται την περίπτωση. Π.χ. ο Μάρξ έγραψε πρώτο το μανιφέστο και μετά πήγε να εφαρμοστεί. Σε κάποια ρεύματα γίνεται πρώτα, ξεκινάει το ρεύμα, είναι κάποιος μπροστάρης και γράφεται μετά το μανιφέστο. Λευτέρη, δεν είναι έτσι ακριβώς. Ξεκίνησα την επανάσταση στη Γερμανία και ο Μάρξ ζήτησε να τη σταματήσουν γιατί ακόμη δεν είχε ολοκληρώσει το κεφάλαιο. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Ναι, αλλά με βάση το μανιφέστο του Μάρξ έγινε μετά η επανάσταση στη Σοβιετική Ένωση. Απλά λέω ότι κάποια στιγμή εξαρτάται την εποχή ποιος είναι ο μπροστάρης. Αν θα είναι το μανιφέστο ή αν θα είναι ο άνθρωπος που θα δείξει το δρόμο για να γραφεί το μανιφέστο. Δηλαδή να ακολουθήσουν κάποιοι άλλοι το δρόμο αυτόν και μετά θα βρεθεί ο θεωρητικός. Λίγο πιστεύω αυτό. Ότι είναι λίγο στη μέση τα πράγματα. Δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει ένα κλίμα αδιαμόρφωτο στην εποχή. Ίσως κάποια πράγματα γίνονται και ασυναίσθητα, ασυνείδητα. Την εποχή που ο Ρόμπινσον έφτιαχνε φωτογραφίες, τώρα δεν έχω πρόχειρα παραδείγματα, αλλά ήταν πολύ στη μόδα... αυτό με τις πολλαπλές λήψεις, ότι έκαναν διάφορες ξεχωριστές λήψεις και μετά ενώναν τις φωτογραφίες. Αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα προσπάθειας καλλιτεχνικής πράξης, γιατί οπωσδήποτε δεν είναι αλήθεια από τη στιγμή που ενώνει διαφορετικά κομμάτια για να μας δώσει μια τελική εικόνα. Αυτό είχε ξεκινήσει και από άλλους καλλιτέχνες της εποχής. Το τελειοποίησε ο Ρόμπινσον, πάρα πολύ ασχολήθηκε με αυτό. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι αποκρυσταλώθηκαν σκέψεις στο μυαλό του, οπότε έγραψε και αυτό το βιβλίο, το οποίο είχε και πολύ μεγάλη απήχηση, γιατί ακριβώς υπήρχε ένα ψήγμα, υπήρχε ένας πυρήνας ανθρώπων που έψαχναν
αυτό το πράγμα. Έψαχναν την καλλιτεχνική φωτογραφία, έψαχναν να βρουν έναν τρόπο έκφρασης και νιώθανε εγκλωβισμένοι στην άποψη ότι η φωτογραφία πρέπει να λέει την αλήθεια τελεία. Αυτό που βλέπουμε αυτό είναι και τίποτα παραπέρα. Οπότε βρήκε ανθρώπους, κατάλαβες, και κάπως έτσι σιγά 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 αυτό το πράγμα δυναμώνει και, και μεγαλώνει. Άρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, νομίζω. Απλά υπάρχει ένας άνθρωπος που το συνειδητοποιεί πρώτος και το επικοινωνεί με τους άλλους. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί αν δεν ήταν έτοιμοι οι φωτογράφοι εκείνης της εποχής να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα και να ασχοληθούν με την καλλιτεχνική φωτογραφία, το βιβλίο του Ρόμπινσον δεν θα είχε ασχοληθεί κανένας με αυτό. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, Γιάννη, έχεις δίκιο και ναι και όχι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Αυτά. Ναι, να πω λίγο ότι αυτή λέγεται Käsebier. Έχει umlaut επάνω. Και επειδή δεν μπορούμε να το προφέρουμε ναι, καλά, σας είπα ότι Käsebier. Εγώ όχι, βλέπω, το λέω γενικά, διαβάζω, γιατί δεν είμαι. Όποιος δεν ξέρει γερμανικά δεν μπορεί να το ξέρει. Λέγεται Käsebier. Ναι, και εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι όσο περνάει ο καιρός, θαυμάζω όλο και πιο πολύ τους Εβραίους. Γιατί δεν θα βρείτε φωτογράφο που δεν είναι Εβραίος. Αυτοί οι άνθρωποι σε όλες τις τέχνες έχουν διαπρέψει. Η Κασάμπερ νομίζω δεν ήταν Εβραία. Ναι, ο άντρας της, εγώ πιστεύω ότι ήταν, γιατί άλλαξε επίθετο προφανώς, πήρε το επίθετο νομίζω του άντρα. Νομίζω η Κασάμπερ δεν ήταν Εβραία, παντρεύτηκε Εβραία. Και ο Στάιχεν, όλοι αυτοί είναι εβραϊκής καταγωγής και με συγκινούν πραγματικά. Γιατί ναι, άλλαξε, κάπου το είχα, ψάχνω τώρα. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, το λέω τώρα, ότι πρωτοστατούν. Στάντον είναι το πατρικό της. Στάντον. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να... Θέλω να μιλώ περισσότερο στην Κασάμπιερ. Περισσότερο... Κάποιος θέλει να πει κάτι. Ο Θανάτης είμαι, να πάρω λίγο το λόγο. Αν δεν είναι κάποιος άλλος ναι, να μιλήσει. Ναι, ένα. Ακούγουμε. Ακούγομαι. Ας πει ο Θανάσης και μετά ο Αργύρης. Τέλεια. Ναι. Ήθελα να πω, όσον αφορά αυτό με τα μανιφέστα και τα κινήματα, έχω να πω ότι σε όλα τα κινήματα πρώτα έπαιρνε μπρος το κίνημα, δημιουργούσε ένα θόρυβο και κάποιος, ας πούμε, που ήταν η ψυχή του κινήματος, κάποια στιγμή, ενώ έβραζε το κίνημα, έβγαζε το μανιφέστο. Δηλαδή, ακούγεται λίγο γελίο να γράψει κάποιος ένα μανιφέστο και μετά να ψάχνει ανθρώπους που να το εφαρμόσουν. Γιατί αυτά συνέβαιναν συγχρόνως και μάλιστα σε ορισμένα κινήματα μέσα σε ένα-δύο χρόνια μαλώναν κιόλας, αλλάζαν, φεύγανε, αλλάζαν ιδέες. Δηλαδή αυτό ενώ σου έβραζε γινόταν. Χωρίς να γνωρίζω αν αυτό είναι κανόνας βέβαια. Όσον αφορά το... Καταργείς τη φιλοσοφία έτσι και το στοχασμό. Δεν ισχύει αυτό. Περίμενε λίγο, κύριε. Επίσης ήθελα να πω ότι να μην ξεχνάμε ότι αυτή η περίοδος των αρχών του αιώνα τι συνέβαινε στη φιλοσοφία, στη ψυχανάλυση κτλ. Δηλαδή ήταν μια εποχή που στη φιλοσοφία επικρατούσε ο ιδεαλισμός, ξεκινούσε ο Φρόιντ, και είναι επόμενο και η τέχνη με την επιστήμη, με τη φιλοσοφία, συνήθως το ένα επηρεάζει και τραβάει το άλλο και νομίζω ότι αυτό έγινε και σε αυτή την περίσταση. Δεν είναι άμυρο δηλαδή γιατί έγινε τότε αυτό το κίνημα, που, για το οποίο συζητάμε, και δεν έγινε, ας πούμε, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τότε επικράτησε, ας πούμε, η σκληρότητα του πολέμου και γι' αυτό ευδοκίμησε, ας πούμε, ο φουτουρισμός και τα άλλα κινήματα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, δηλαδή, χρονικά. Απλά, Θανάση, να προσθέσω εδώ ότι ο Ρόμπινσον ήταν πρόδρομος, δηλαδή δεν ανοίξει στους πικτουριαλιστές. Έγραψε αυτό το βιβλίο, το οποίο επηρέασε πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι μετά κινήθηκαν στο πνεύμα του πικτουριαλισμού. Ναι, μπορεί όμως να μην χρειάστηκαν κάποια χρόνια διεργασίας για να φτάσουμε
Μπορεί να μην το έγραψε όμως έχοντας τη συνείδηση ότι γράφει ένα μανιφέστο. Δηλαδή, μπορεί, ενώ έβραζε αυτό το κίνημα, το χρησιμοποίησαν επειδή το τέριαζε, είδαν ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει προβλέψει κάποια πράγματα που μπορούσε, από ό,τι εφαρμόζανε. Τέλος, θέλω να πω, για να δώσω το λόγο και στους επόμενους, ότι περνάει από το μυαλό μου και το γεγονός ότι επειδή ήταν τα... ας πούμε, οι πρώτες δεκαετίες, τα πρώτα βήματα σχεδόν της φωτογραφίας, μήπως αυτό, αναρωτιέμαι τώρα, και είναι ένα θέμα προς συζήτηση, μήπως το γεγονός ότι θέλανε, ας πούμε, να πειράζουν λίγο τις φωτογραφίες, να τις κάνουν λίγο βλού, να τις κάνουν λίγο πιο, ας πούμε, ονειρικές, πιο αυτό, μήπως είχαν ένα κόμπλεξ ότι τι είναι η φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι ένα ξερό τεχνικό μέσο. Κανένας δεν το δίνει σημασία, κανένας δεν το αναγνωρίζει. Και αν τα κάνουμε σαν κάρβουνο, άμα τα κάνουμε λίγο σαν σχέδιο, άμα το κάνουμε λίγο σαν ζωγραφική, ίσως αυτό θα πιάσει και θα θεωρηθεί πιο εύκολα τέχνη και θα μπορούμε να πουλήσουμε και να διαδώσουμε το μέσο μας. Και αργότερα, όταν η φωτογραφία άρχισε να στέκεται στα πόδια της σαν απούσια τέχνη, το αργότερα μπορεί να πιάνει και τις μέρες μας δηλαδή, τότε άρχισε να εξερευνεί τα δικά της τα μέσα, τα εκφραστικά, και να μην την νοιάζει, ας πούμε, η λιθογραφία, να μην την νοιάζει το κάρβο, να μην την νοιάζει η ζωγραφική, και να προσπαθεί να αναδείξει τα δικά της χαρίσματα. Αυτό. Ναι, ισχύει απόλυτα αυτό που λες, Θανάση. Το αναφέρω και στο τέλος, ότι φάνηκε προς στιγμή ότι υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στη ζωγραφική και συνεχώς δηλαδή. Τι είναι, αυτό που λέμε συνέχεια, τι ωραία φωτογραφία στα ζωγραφιά και κάτι τέτοια. Αυτό, ναι, δημιουργούσε ένα πνεύμα. Επίσης ήταν αυτό, ότι ψάχνανε για τη μοναδικότητα, κάτι που δεν το δίνει η φωτογραφία σαν μέσο. Οπότε η υπερβολική επεξεργασία βοηθούσε σε αυτό, στη μοναδικότητα. Εδώ έχω μια ένστασή, το φιλμ κινέδει για τη μοναδικότητα. Ναι, να πει ο Αργύρης που περιμένει πολύ. Γι' αυτό σήμερα κάποιοι φωτογραφίζουν με φιλμ, για τη μοναδικότητα. Ναι. Αργύρη, πες μας. Θέλω να πω ότι στην αρχή της φωτογραφίας, μέχρι και τις δεκαετίες που ξεκίνησαμε εμείς στο σκοτεινό θάλαμο, στην αναλογική, δεν υπήρχε δυνατότητα το να είναι πολύ καθαρή η φωτογραφία. Δηλαδή, δεν ήταν πολύ καθαρή η φωτογραφία όταν εμείς μπαίναμε στο σκοτεινό θάλαμο. Και με τα υλικά που υπήρχαν, με τις μηχανές, με τους φακούς, αλλά και τους φακούς εκτύπωσης και τα μηχανήματα εκτύπωσης. Πόσο μάλλον στις αρχές της φωτογραφίας. Θέλω να πω, μην αναπτύσσουμε μια ολόκληρη θεωρία γιατί ήταν έτσι εικόνες, γιατί οι περισσότερες εικόνες έτσι ήταν τότε. Δεν υπήρχαν οι δυνατότητες του να βγουν αυτές οι φωτογραφίες. Αργότερα οι πλάκες αυτές μπόρεσαν και τις πήραν και με μηχανήματα, με σκάνερ κτλ. Μπόρεσαν να βγάλουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά στις αρχές έτσι βγαίνανε οι φωτογραφίες. Πώς νομίζετε ότι βγαίνανε και αποτυπωνότανε? Το θέμα είναι η πρόσθεση του φωτογράφου. Η καθαρότητα της φωτογραφίας ήταν λίγες οι δυνατότητες. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή. Μα αυτού λέω ότι το θέμα είναι η πρόθεση. Δηλαδή ότι βάζανε, αλήφανε με λάδι τους φακούς ή βάζανε φυσικά κάποια υφάσματα. Ναι, αυτό βέβαια σημαίνει πρόθεση. Ναι, πέρα από αυτό όμως υπήρχε και αυτό το γεγονός. Ναι, δεν θα μπορούσαν να έχουν την ελθοφάνεια της εποχής της δικής μας, αλλά οπωσδήποτε υπήρχαν και αυτοί που υποστήριζαν την οξύτητα στη φωτογραφία. Και ήταν η αντίπαλη, ας πούμε, ομάδα. Ναι, υπήρχε και οξύτητα, δεν λέω ότι δεν υπήρχε. Αλλά μην φανταστείτε με τη σημερινή. Αυτό που βλέπουμε τώρα στην ψηφιακή, έτσι, δεν υπάρχει καμία σχέση. Όχι, ναι. Δηλαδή, αν έβαζες ένα ανοιχτό διάφραγμα, ας πούμε, με ένα πιο στενό διάφραγμα κτλ. Παράδειγμα, έπαιρνε στις διαφορές. Αυτό όμως δεν σε οδηγούσε σε πολύ ακραία αποτελέσματα. Πολύ ακραία έπρεπε να κάνεις ειδικές τεχνικές, ναι, και θα τα έπαιρνες. Αυτό. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι το κάνανε επίτηδες και μάλιστα η αναιστεία στη φωτογραφία ήταν πολύ στη μόδα. Το φλου που λέμε, το επίτηδες φλου. Αυτό γιατί δεν έχει σχέση συνέχεια, με αυτό που λέμε. Ξεχνάς, ακόμα θυμάμαι μερικά πράγματα. Ναι, εντάξει, με συγχωρείς. Άλλος. Εγώ αυτό που ήθελα περισσότερο σαν σύνδεση με τα προηγούμενα που μας είχε πει ο Βασίλης,
είναι αυτό, αυτή η αγωνία για την αλήθεια της φωτογραφίας και πόσο παλιά, από πόσο παλιά ξεκινάει και πόσο, δεν ξέρω, τελικά είναι ζητούμενο η αλήθεια ή μπορεί να υπάρξει αλήθεια. Εμένα η ερώτησή μου προσωπικά σαν Μένη είναι αυτή, μπορεί να υπάρξει αλήθεια μέσα από τη φωτογραφία ή είναι όλα... Δεν ξέρω, αυτό. Μένι, νομίζω ότι αυτό το παραμύθι λύθηκε από τις αρχές, από τότε που εφευρέθηκε η φωτογραφία. Δηλαδή, μπορεί για λίγα χρόνια να λέγανε, επιτέλους, ρε παιδί μου, και ένα μέσο να υπάρχει μια... να φαίνεται η αλήθεια. Αλλά αυτό, μετά άρχισαν οι σουρεαλιστές, οι δεταϊστές να κόβουν με τα ψαλίδια, με τα αυτά και τα λοιπά. Δεν υπήρχε, δηλαδή κράτησε ελάχιστα αυτό το παράμυθι με την αλήθεια και απορώ πώς υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι ακόμα και σήμερα που λένε ότι μια φωτογραφία αξίζει χίλιες λέξεις και αυτά, αφού είναι ψέμα η φωτογραφία από τη στιγμή που απομονώνεις αυτό και δεν απομονώνεις το άλλο, δηλαδή από τη φύση της είναι, περιέχει το ψέμα. Όσο μάλλον που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις μέσα, ας πούμε, και να την αλλάξεις και να την κόψεις και τα λοιπά. Αλλά και να μην κάνεις αυτό το πράγμα, από την επιλογή μόνο και μόνο που κάνεις, να βγάλεις αυτό και όχι το ακριβώς δίπλα, είναι η δικιά σου αλήθεια που είναι ψέμας. Ναι, ακριβώς, Θανάση, αυτό, συμφωνώ απόλυτα. Με συγχωρείτε, αλλά όταν βγάζουμε τους εροειδιούς στο καλοχώρι, ψέμα είναι. Συγγνώμη. Ναι, αλλά δεν βγάζεις ότι... δίπλα τα λάστιχα. Συγγνώμη. Δεν βγάζεις αν από εσύ... δίπλα τα λάστιχα και την κορδιά. Αν εσύ, συγγνώμη, αυτό που αποτυπώνεις είναι αλήθεια. Αν από εκεί και πέρα εσύ το αποτυπώνεις με τρόπο που να βοηθάει τον άλλον να σκέφτεται, να κάνει και άλλα πράγματα, να δίνει ερμηνείες, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ψέμα. Αυτό σημαίνει ότι κάνεις τέχνη και βοηθάς τον άλλον να απελευθερώσει το μυαλό του, να σκεφτεί. Δεν είναι ψέμα ότι βγάζει το λευκό πύργο μια φωτογραφία σε ένα δειλινό. Είναι ένα κομμάτι της αλήθειας προφανώς. Και εμείς όταν περπατάμε στον δρόμο και σκοντάφτουμε, ένα κομμάτι της αλήθειας νιώθουμε εκείνη την ώρα. Δεν είναι ψέμα. Δηλαδή, αν παρεύουμε στη φωτογραφία, τις κάνουμε χαρακτηριστικά, τους δώσουμε σουρεαλιστική υφή, είναι άλλο πράγμα. Κάνουμε ένα έργο τέχνης και θέλουμε να αποδώσουμε μια κατάσταση. Ποιος την πιάνει, ποιος δεν την πιάνει, ποιος την πιάνει έτσι, ποιος πιάνει κάτι παραπάνω, είναι η λειτουργία της τέχνης. Γι' αυτό. Ιδίως στη φωτογραφία, και νομίζω τώρα όλοι αυτοί, ξεκινώντας οι πικτουραλιστές, βλέπουν, έχουν μια αγωνία όπου έχουν οι έφηβοι να καταξιωθούν, να πούν ότι και εγώ κάνω κάτι. Και αυτό που κάνω και εγώ έχει αξία. Δηλαδή προσπαθούσαν να βρουν τρόπους για να τεκμηριώσουν ότι αυτό που κάνουν είναι ωραίο, είναι τέχνη, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και το θάμπομα, να το πω έτσι απλοϊκά, σε ένα μεγάλο βαθμό, κατά την άποψή μου, είναι η διαφοροποίηση από ό,τι γινόταν μέχρι τότε στην ζωγραφική και στην γλυπτική, που ήταν πιο καθαρά τα σχήματα. Ιδίως στην γλυπτική, πάνω στο μάρμαρο, που, πώς το λένε, έπρεπε να σμιλέψεις. Διαφοροποιώντας, λες, ξεφεύγω από αυτό το πράγμα, από τη ζωγραφική κυρίως. Στη συνέχεια, είδαμε φωτογραφίες από αυτούς που ήταν πολύ καθαρές. Ιδίως τα πορτρέτα των γυναικών και κάποιων παιδιών που προς το τέλος. Ναι, δηλαδή, σας είπα ότι δεν πετυχαίναν την οξύτητα που μπορούμε να πετύχουμε τώρα, μεν, αλλά ήταν καθαρότητα σε φωτογραφίες. Είναι αυτοί που κάνουν το δεύτερο βήμα και διεκδίκησαν την καθαρότητα όπως οι άλλες τέχνες. Έτσι ακριβώς. Και αυτό φαίνεται ιδίως στους Αμερικάνους που δεν είχαν σαν χώριο που είχε η Ευρώπη με τις τέχνες. Σωστό. Την εγκληπτική, τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική και όλα αυτά. Οι Αμερικάνοι δεν το είχαν και άρπαξαν την καινούρια τέχνη. Γι' αυτό δεν είναι περίεργο που άρπαξαν τη φωτογραφία και σε όλα τα πράγματα. Και στις επιστήμες το τελευταίο έπιαναν και αναδείχθηκαν. Έπιαναν, πώς το λένε αυτό, έπιασαν τη φωτογραφία και αναδείχθηκαν. Μετά όμως ξαναγύρισαν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη η φωτογραφία και εκεί εμφυτεύθηκε το ότι είναι συσσωρευμένο στην Ευρώπη. Εφυτεύθηκαν από τις άλλες τέχνες, ο σουρεαλισμός, το κείμενο των Νταντά, το ένα το άλλο, που είχε παρελθόν. Η Αμερική δημιουργούσε μέλλον, δημιουργούσε παρόν και σιγά σιγά γινόταν παρελθόν το πράγμα. Δεν ξέρω αν το είπα πολλά πράγματα. Όχι, πιστεύω ότι η φωτογραφία αποτυπώνει μια αλήθεια. Αν λέμε ότι αυτή είναι η αλήθεια η παγκόσμια, κάνουμε λάθος προφανώς. Στιγμές αλήθειες. Ευχαριστώ.
Ναι, όταν λέμε όμως τη λέξη αλήθεια, δέχεται πολλές ερμηνείες το τι είναι αλήθεια. Υπάρχει η αλήθεια η οπτική, που άπτεται πολλές φορές της κοινής εμπειρίας. Κάτι που βλέπω εγώ, το βλέπεις και εσύ. Αυτό είναι μια κοινή εμπειρία. Το αν είναι αλήθεια πάλι είναι υποσυζήτηση. Αν οι άνθρωποι αυτό που βλέπουν είναι το πραγματικό. Οι πολλοί φωτογράφοι όμως αναζητούν στα πράγματα, φωτογραφίζοντας τα, την εσωτερική τους αλήθεια. Και εκεί αρχίζει και μπερδεύεται το πράγμα. Δηλαδή η λέξη αλήθεια, το πώς το εννοεί ο καθένας. Δεν εννοούμε απλώς την κοινή οπτική εμπειρία των πραγμάτων. Εννοούμε και την αλήθεια που κρύβουν μέσα τους. Την ουσία. Δηλαδή μετά ο Weston αναζητούσε την ουσία των πραγμάτων. Φωτογραφίζοντας πιπεριές, δεν ήθελε να βγάλει την πιπεριά, την αλήθεια της πιπεριάς, αλλά τι έκρεβε η ουσία της πιπεριάς. Και έτσι λοιπόν μπερδεύεται το. Δεν είναι τόσο απλό όταν λέμε τη λέξη αλήθεια. Πρέπει πρώτα να την ορίζουμε. Και μετά να συζητάμε επ' αυτό. Πιστεύω ότι θα συμφωνούμε όλοι σε Γκουέρνικα, η Γκουέρνικα, ο πιο, πώς το λένε, το πιο μεγάλο μανιφέστο στην τέχνη Γκουέρνικα, αποτύπωνε την αλήθεια. Όχι, όμως δεν μπορεί κανείς να πει ότι η Γκουέρνικα δεν αποτύπωνε την αλήθεια. Τη φρίκη, βιωματική αλήθεια, όχι την οπτική. Γιατί θα σου πει κάποιος αυτό δεν συνέβη ποτέ. Τον βομβαρδισμό από τους Γερμανοϊταλούς βασίστες. Ναι, δεν είναι η οπτική αλήθεια όμως. Δεν είναι η ερωδική. Γιώργο, δεν είναι η ερωδική. Στην τέτοια η Γκουέρνικα, είναι η εσωτερική αλήθεια, δηλαδή το πώς βιώνουμε η αλήθεια. Πάμε για τους ερωδίους. Πάμε, ναι, για τους ερωδίους. Ωραία. Να σου πω την αλήθεια τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ αν ο ερωδίος εκείνη την ώρα σκάβει για να βρει σκουλίκι ή κάτι άλλο. Αποτυπώνουμε μια όμορφη κατάσταση και βλέπουμε ένα δειλινό με ωραία χρώματα. Τους ερωδίους θα πετάξουν, θα κάνουν. Αν θέλαμε να δούμε αν ο ερωδίος εκείνη την ώρα έχει λίμπιντο και είναι στην περίοδο της αναπαραγωγής, θα ήμασταν πιο κοντά, θα βλέπαμε και άλλα πράγματα. Θα ήμασταν πιο. Πώς το λένε οι βιολόγοι, πώς το λένε πιο των αντίστοιχων επιστημών ή τεχνών, θα το κάναμε. Εγώ τώρα αυτό αποτυπώνω σε ένα δειλινό τους ερωδιούς να πετάνε. Τους τα φινικόπτερα. Αυτό, Γιώργο μου, είναι πάρα πολύ απλοϊκό, νομίζω. Δηλαδή, δεν υπάρχει πραγματικότητα. Άμα το πάρουμε φιλοσοφικά, ο καθένας έχει μέσα του μια δικιά του αλήθεια που εκτός όλων των άλλων αποτυπώνεται και μέσα από το και μέσα από την τέχνη του, δηλαδή και γιατί η φωτογραφία να δίνει την αλήθεια μας και η ζωγραφική ή η ποίηση να μην δείχνει την αλήθεια μας, αλλά δεν είναι όμως ποτέ η αλήθεια αντικειμενική ή γενικά αποδεκτή και αυτή είναι και η ομορφιά της, δηλαδή προσφέροντας εκατομμύρια αλήθειες, ας πούμε, καλλιτέχνες και η φωτογράφια ανάμεσα σε αυτούς, να μην τους ξεχωρίζουμε, εμπλουτίζουν με τον κόσμο και το συναίσθημα και τους θεατές της τέχνης και τους αυτούς που διαβάζουν την ποίηση κτλ. Δηλαδή, είναι πολύ απλό να λέμε ότι ένας ερωδιός έβγαλε μια φωτογραφία, ένα ωραίο ερωδιό. Δηλαδή, δεν είπα παράδειγμα μόνο τον ερωδιό. Δεν είπα παράδειγμα μόνο τον ερωδιό. Μην πω και άλλα παραδείγματα. Ας πούμε, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας. Δεν είναι αλήθεια. Μετρημένος είναι, υπολογισμένος. Σχεδιασμένος από αρχιτέκτονα είναι. Δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να μιλάω και ίδιο, δεν ακούγομαι. Άμα τον αποτυπώσεις, παράδειγμα, ασπρόμαυρο, με πολύ έντονα μαύρα και διαγώνιο σαν ξηράφι που κόβει, είναι ένας διαφορετικός ερωδιός αν βγάλεις φλου επίτηδες και βάλεις και κάτι ωραία φύτρα που έχουν τα κινητά που το βγάζει και να χρυσίζει και λίγο κτλ. Είναι μια αλήθεια και την προσφέρεις αυτή. Συγγνώμη, να πω και εγώ δύο λόγια για να μην γίνεται ένας διάλογος. Το κλείνω. Καμία αντίθεση, δίκιο έχεις αυτό. Λοιπόν, παρόλο που, καταρχήν να πω, Μένη, μπράβο, πολύ ωραία η παρουσίασή σου. Να πω, παρόλο που ο κάθε φωτογράφος και δημιουργεί τη δικιά του αλήθεια, κάνει την αποτύπωση τέλος πάντων της πραγματικότητας γύρω του. Παρόλα αυτά όμως, ιστορικά άμα το δούμε, η φωτογραφία έχει χρησιμοποιηθεί σαν τεκμηριό άπειρες φορές, που αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ακόμα και όταν φωτογραφίζουμε τα αρχαία της Βενιζέλου, δεν φωτογραφίζουμε μια αλήθεια άλλη, τα φωτογραφίζουμε τα αρχαία για να δώσουμε ένα τεκμήριο ότι αυτά είναι και ξέρετε να τα φυλάξουμε. Σε άπειρες περιπτώσεις και μάλιστα και στην ιστορία και από την εφεύρεση της φωτογραφίας εφαρμόστηκε σαν τεκμήριο
αλήθειας, βάλτε το εισαγωγικά, ας το βάλουμε, αλλά μιας πραγματικότητας στην οποία χρειαζόταν εξηγήσεις, καταγγελίες και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να την αγνοούμε αυτή την καταγραφή της πραγματικότητας. Σαφώς ο πικτοριαλισμός έστρεψε τα πράγματα κάπου, αλλά δεν μπορούμε να αναιρούμε ότι πάντα σε κάθε φωτογραφία έχει μια πραγματικότητα του φωτογράφου και τίποτα άλλο και είναι κάτι ιδανικό. Είναι κάτι ανάλογα τι βλέπουμε και με ποιο σκοπό το έκανε. Στο καλοχώρι μπορεί να βγάλουμε ένα νεροδιό, μπορεί να βγάλουμε και τα λάστιχα δίπλα, αλλά το θέμα είναι τι θέλουμε να βγάλουμε. Αν θέλουμε να βγάλουμε τα πουλιά, θα βγάλουμε το νεροδιό. Αν θέλουμε να βγάλουμε το καλοχώρι και την κατάσταση που υπάρχει, θα τα βγάλουμε και τα λάστιχα. Τα δύο αλήθειες είναι. Σε εισαγωγικά αλήθειες, έτσι, είναι η οπτική του φωτογράφου. Αυτοί που τρέχουν στις διαδηλώσεις και φωτογραφίζουν να χτυπάνε και όλα τα επεισόδια, ποια αλήθεια φωτογραφίζουν? Δεν υπάρχει, δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή πρέπει να δούμε ότι αυτοί οι φωτορεπόρτερ που καταγράφουν τα γεγονότα, τους πρόσφυγες, όλα αυτά που βλέπουμε, τι ακριβώς φωτογραφίζουν? Εφευρημένη αλήθεια την οποία τη σκέφτηκαν και τη φαντάστηκαν? Κώστα, πρόκειται περί παρεξήγησης. Κανείς δεν είπε ότι... Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τα λόγια, έτσι, αυτά που λέμε, έχουν να κάνουμε το εξής. Κάθε φωτογράφος δεν είναι το ζητούμενο, η πραγματικότητα. Αυτό είπα και στην αρχή. Ότι άλλος είναι εντεμένος στην κοινή εμπειρία. Ένας φωτογραφίζει μια κοινή εμπειρία, μια αλήθεια. Στην Μυτιλίνη δεν θα βγάλει τη δικιά του αλήθεια, θα βγάλει αυτό που βλέπει μπροστά του. Ναι, και ένας που δεν είναι φωτορεπόρτερ όμως, που δεν είναι φωτορεπόρτερ, θα βγάλει τη δικιά του αλήθεια. Δεν λέω ότι δεν φωτογραφίζει ο καθένας με τη δικιά του οπτική. Αλλά μην θεωρούμε ότι κάθε τι είναι επινοημένο. Εγώ διαφωνώ, Κώστα. Συνεχίζω να διαφωνώ. Δηλαδή, αν γίνει μια πορεία και κοιθεί αίμα στο Σύνταγμα, άλλες φωτογραφίες θα δείξει ο Σκάι και άλλα θα δείξει ο φωτορεπόρτερ, ο μάχημος που θα είναι εκεί κάτω, θα τρώει το ξύλο. Και άλλη φωτογραφία θα δείξει το Αττικό Μετρό για τα αρχαία και άλλη φωτογραφία θα δείξω εγώ που θα πάω να φωτογραφίσω για να υποστηρίξω αυτό που πιστεύω και θέλω να περάσω. Άλλη φωτογραφία θα δείξει με τους πρόσφυγες ο υπουργός, με τους γύρω του, και άλλο θα πάει να δείξει ο μάχημος ή ο φωτογράφος που θέλει να δείξει την αλήθεια. Και ούτε πραγματικότητες υπάρχουν ούτε τίποτα. Και ακόμα και οι επιστήμονες που χρησιμοποιούν πολλές φορές τη φωτογραφία, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που καταδικάζονται με τεκμήριο μια φωτογραφία. Κακό του κεφάλι τους κάνουν, δηλαδή πάρα πολλές φορές έχουν πέσει σε πλάνη. Τώρα, αν οι επιστήμονες, οι γεωλόγοι χρησιμοποιούν για τα συγγράμματά τους τις φωτογραφίες, πολύ καλά κάνουν. Εκεί όμως είναι και μεταξύ τους και δεν υπάρχει και λόγος και τρόπος, ας πούμε, κάποιος να παραπλανήσει κάποιον, ή μπορεί και να υπάρχει, δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορώ να κάνω μία παρέμβαση. Το Μεγαλέξανδρο είναι, ας πούμε, στην Πέρια ή στον Πλαταμόνα, θα σου φέρουν κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες. Δηλαδή, η αρχή για μένα είναι ότι η φωτογραφία όχι μόνο δεν δείχνει την πραγματικότητα, αλλά μπορεί να σε παραπλανεί και όλες και να γίνει αυτό και χειρότερο. Δηλαδή, ποτέ δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε στην φωτογραφία. Εμείς δε οι καλλιτέχνες βγάζουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν πρέπει να τη σκεφτόμαστε καθόλου την πραγματικότητα και την αλήθεια. Μπορώ να κάνω μία παρέμβαση. Ναι. Ναι, ναι, καλησπέρα καταρχήν και από μένα σε όλους. Μένει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση απόψε. Θέλω δύο πράγματα να επισημάνω. Επειδή λίγο έχω αρχίσει να τσατίζομαι με την τσίχλα της αλήθειας, σήμερα που μιλάμε για την επινόηση, που μιλάμε για την κατασκευή στη φωτογραφία, που μιλάμε για το ντοκουμέντο στη φωτογραφία, αυτά πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρα στην αντίληψή μας. Παίρνω την ευκαιρία, μια που είμαστε σε αυτή τη φάση, να καταθέσω ένα παράδειγμα που ιδιωτικά μέσω μηνυμάτων το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας με κάποιο τρόπο, που σχετικά με την αλήθεια, αυτό που λέμε αλήθεια, που διάβασα σε ένα βιβλίο, στο βιβλίο του Παπαϊωάννου περί φύσεως και αληθινότητας, όπου εκεί αναφέρει το εξής. Δεν θυμάμαι το όνομα του φωτογράφου, Αμερικάνος φωτογράφος, ακολουθεί τα εξής βήματα. Νοικιάζει ένα διαμέρισμα στην Αμερική, σε μία πόλη της Αμερικής, πραγματικά το νοικιάζει.
πραγματικά μέσω casting παίρνει μία γυναίκα, πραγματικά την εκμισθώνει, ας το πούμε, τη γυναίκα, την αμείβει τη γυναίκα μάλλον, για να κατοικήσει πραγματικά το διαμέρισμα αυτό. Πραγματικά της δίνει χρήματα για να το επιπλώσει σύμφωνα με το δικό της γούστο. Πραγματικά επίσης, όλο το σκηνικό, την πρόθεσή του, τα κάνει γνωστά στο concept της δουλειάς που θα δημιουργήσει. Η δέσμευση που υπήρχε από τη μεριά της κατοικούσας γυναίκας ήταν να του επιτρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα για ένα εξάμηνο να φωτογραφίζει. Είναι αλήθεια? Είναι επινόηση? Είναι κατασκευή? Τι συζητάμε τώρα? Αυτό είναι το ένα θέμα. Ασφαλώς και είναι επινόηση, δεν μπαίνει θέμα. Ούτε σκηνοθετημένο είναι, ούτε τίποτε. Δεν υπάρχει πουθενά ψεύδος. Τα πάντα είναι διαφανή. Γιατί ψάχνουμε τώρα με την αλήθεια, θα ρίσκε. Δεν ξέρω τώρα τι συζήτηση είναι αυτή. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι παρακολουθώντας την παρουσίαση, θα έλεγα ότι, αν μπορώ να προσθέσω κάτι, η διαφοροποίηση, αυτό που χαρακτηρίζει τους πικτοριαλιστές, είναι η ακρεφνής προσπάθεια μίμησης των ζωγράφων, όχι μόνο σε άποψη τεχνοτροπίας, αλλά και θεματολογικά. Σε αντιπαραβολή, ας με επιτραπεί να αναφέρω τον Αντιέτ στο Παρίσι, που χρονικά δεν απέχει πάρα πολύ. Και τεχνικά, σε πολλές περιπτώσεις, λόγω τεχνικών περιορισμών, δεν απέχει πάρα πολύ. Ή απέχει μάλλον, αλλά όχι τόσο εξωφρενικά πολύ. Και όμως ο Αντιέτ θεωρείται πρόδρομος του μοντερνισμού, γιατί η πρόθεσή του ήταν η τεκμηρίωση της πραγματικής ζωής, της πραγματικής περιβάλλουσας συνθήκης. Εδώ στους πικτοριαλιστές δεν υπάρχει καμία πρόθεση τεκμηρίωσης. Καμία πρόθεση επαφής με την πραγματικότητα, παρά μόνο η δημιουργία εντός ή εκτός εισαγωγικών καλλιτεχνικού έργου. Αυτές οι δύο παρεμβάσεις είχα να κάνω. Ευχαριστώ. Ναι, συνεχίζοντας αυτό που λέει Αλέκα, και εγώ θέλω να πω ότι φυσικά και υπήρχε και η straight φωτογραφία την εποχή που φωτογράφιζαν οι πικτοριαλιστές. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε ο πικτοριαλισμός, το κυρίαρχο ρεύμα ήταν το straight φωτογράφων. Και όχι, αυτό ήταν κάτι τελείως καινούριο. Και βέβαια, οι straight φωτογράφοι δεν σταμάτησαν να φωτογραφίζουν επειδή ξεκίνησε αυτό το καινούριο κίνημα. Αυτό. Απλά ήταν το σπουδαίο με τους πικτοριαλιστές. Είναι ότι είναι οι πρώτοι που ξεκίνησαν να βλέπουν τη φωτογραφία ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. Αυτό είναι για μένα που τους κάνει αυτούς τους ανθρώπους πρωτοπόρους και ξεχωριστούς. Αυτό είναι το κυρίαρχο, ότι... Μα και μεταμοντέρνοι, ακόμη και μεταμοντέρνοι φωτογράφοι θεωρούν ότι είναι μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. Ναι, δεν θέλουν ότι κάνουν ντοκουμέντο. Απλά πριν όμως από τους πικτοριαλιστές δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση. Μα δεν υπήρχε και φωτογραφία πριν από αυτούς. Ορίστε. Δεν υπήρχε και καλλιτεχνικό κίνημα πριν από αυτούς. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό, ναι. Αυτό είναι που, αν πούμε ότι μας έκαναν ένα δώρο, είναι αυτό. Ότι ναι, ναι. Έκαναν τον κόσμο να καταλάβει ότι η φωτογραφία μπορεί να είναι και καλλιτεχνική, ένα μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό, σίγουρα. Ναι, βέβαια έχω την επιφύλαξη ότι αυτός ο πικτοριαλισμός μας ταλαιπωρεί επί σειρά δεκαετιών ακόμη. Και τι μόνο για ταλαιπώρια μπορούμε να μιλήσουμε. Λειτουργώντας ανταγωνιστικά με τη φωτογραφία εννοώ και αναζητώντας τη μοναδικότητα του φωτογραφικού έργου. Με αυτή την έννοια. Ναι, συμφωνώ, ναι. Θα ήθελα να πω λίγο ότι... Καταρχήν θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αλήθη, αυτό που δεν ξεχνιέται. Ο καθένας λοιπόν έχει κάποια βιώματα τα οποία τα θυμάται πάντα. Φωτογραφίζει ο φωτογράφος, ζωγραφίζει ο ζωγράφος. Ο καθένας στη δουλειά του, στο χόμπι του, αυτά που θυμάται από το παρελθόν του τα εμφανίζει. Και επιπλέον, η φωτογραφία, το άλλο στοιχείο της φωτογραφίας είναι ότι ανάλογα τον ερμηνευτή της ίδιας φωτογραφίας, δηλαδή έχουν μια φωτογραφία και επειδή δουν δύο ερμηνευτές, θα την ερμηνεύσει ο καθένας, δύο θεατές, θα την ερμηνεύσει ο καθένας διαφορετικά. Αυτό ισχύει, παράδειγμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η φωτογραφία του Τάνκς στην πλατεία Τιάνανμεν. Άλλη ερμηνεία έδωσε η κυβέρνηση της Κίνας,
και άλλη ενημέρωση έδωσαν οι φοιτητές, άλλη ερμηνεία. Όσον αφορά μετά τον ΑΖΕ που είπε η Αλέκα και σωστά το έθεσε, δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν του ΑΖΕ, ο οποίος είχε μια καλλιτεχνική παιδεία και επιπλέον θεωρείται ένας από τους πρώτους που έκανε ντοκουμένταρ φωτογραφία στον κόσμο. Το Παρίσι που χάνεται. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Λευτέρη. Πολύ... Μου άρεσε αυτή η τοποθέτηση. Αυτό με τη λύθη ήταν πολύ, πολύ ουσιαστικό. Και αυτό για το ποιανού αλήθεια μιλάμε, έτσι. Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια τελικά. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει κάπου να, ναι, να επιπλέον, καταλήξουμε. Συγγνώμη, επιπλέον θα πρέπει να δούμε από ποια μεριά είναι ο φωτογράφος. Ναι, όταν ναι. Όταν τραβάει ακριβώς. Κάτι, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό και αυτό ένα παράδειγμα που εγώ συνήθως στο οποίο αναφέρομαι είναι ότι αν βρεθούμε εγώ, ο Λευτέρης, ο Γιάννης, η Αλέκα στο ίδιο ακριβώς σημείο, στο καλοχώρι που λέγαμε πριν, ο καθένας θα, στο ίδιο σημείο να στεκόμαστε, ο καθένας θα βγάλει μια διαφορετική φωτογραφία. Και αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο για ποια αλήθεια μιλάμε. Μιλάμε για την αλήθεια του φωτογράφου κάθε φορά, όποια και είναι αυτή. Τα είδαμε στην Ίδρα. Με τους μέσα. Από εσάς και θα μπορούσε και στους καθένας θα μπορούσε και στους ελφούς, Λευτέρη. Θα μπορούσε και στους ελφούς. Μακάρι, μακάρι. Θα δείξει. Εγώ ίσως έχω μια μικρή... Εγώ, μέρος μου, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια που διάβασα. Χαίρομαι πολύ που είδα καινούργια πρόσωπα. Τελικά... Αυτό με το διαδικτυακό έχει χιλιάδες αρνητικά, χιλιάδες, αλλά να είναι που φέρνει και κοντά ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να είναι κοντά μας. Και ας μείνουμε λίγο, ας πάρουμε και λίγο, έτσι, λίγο μια θετική, ένα τικ θετικό από αυτό. Και να δούμε πώς θα μπορέσουμε ίσως να το συνεχίσουμε με κάποιο τρόπο, όταν με το καλό βρεθούμε από κοντά. Να δούμε αν υπάρχει τρόπος. Θα το δούμε. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και δεν ξέρω αν έχει κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο. Εγώ πάντως το χάρηκα πάρα, είχα πολύ αγωνία. Τελικά πιστεύω ότι με βοηθήσατε πάρα πολύ και όλα πήγαν μια χαρά. Αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε, Μένη. Να σταματήσω το ρεκόρ. Συγχαρητήρια, Μένη. Ναι. Ευχαριστούμε, Μένη. Καλό βράδυ. Yeah.